Να κάνω και εγώ μια μία, μία επιτρέψτε μου ξεχωριστή, γιατί είχαμε και μια εκπομπή πέρυσι ε, με τον Αργύριο Ντινόπουλο. Α, περάσαμε ένα χρόνο μαζί. Ε, σε έναν άνθρωπο να την κάνω την αναφορά, του, το κανάλι του οποίου μα φιλοξενούσε παρότι ήξερε ότι δεν συμφωνούμε σε όλα τα πολιτικά, του κυριακού του Βελόπουλου. Τον Αργύριο Περάσαμε ένα χρόνο μαζί, κάνοντα εκπομπέ στη τηλεόραση. Με το γάντι λεγόταν και λέγεται εκπομπή, αλλά δεν την όλα πάντα με το γάντι, καθότι προσπαθούσαμε να είμαστε όσο πιο αποκαλυπτικοί γίνεται ξεκινώ από την Ιωάννα. Γιατί? Γιατί σε ένα ανδροκρατούμενο πάνελ και εν μέρει ανδροκρατούμενο κοινό έχουμε συντονίστρια μια νέα, όχι μόνο δημοσιογράφο, αλλά μια νέα πολίτη. Η ιδιότητά της ως δημοσιογράφου, αλλά και η ηλικία της, είναι αυτή που μας κάνει να αισιοδοξούμε. Γιατί αν εγώ είμαι ένας από τους νεότερους, οι υπόλοιποι είναι οι εμπειρότεροι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε τα τελευταία 30 χρόνια ε, πολύ έντονε στιγμέ και στο πετσί του τι σημαίνει ελευθερία και τι σημαίνει ελευθερία του τύπου. Η σημερινή μου παρέμβαση είχαμε προσυμφωνήσει με το Σάββατο του Τουρίδη να είναι εκτό από λακωνική και σύντομη, να είναι μάλλον θεωρητική, γιατί ξέρω ότι κάποια εποχή δίδασκα κιόλα. Μημιέψιλον, ε, ε, είμαι ο επικοινωνιολόγο παρέα. Θα ξεκινήσω όμω κάνοντα ένα λεπτό αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και εννιά λεπτά στο πρακτικό. Γιατί, εδώ που είμαστε σήμερα, η θεωρία περιτέβει. Ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με την UNESCO, πριν αρκετά χρόνια, ε, κήρυξε αυτή την ημέρα, την 3η Μαου, ω Παγκόσμια ημέρα τη ελευθερία του τύπου, θεωρώντα ότι η πληροφορία ω δημόσιο αγαθό είναι προπόθεση δημοκρατία. Ο τέταρτο πυλώνα, αυτό που είπε ο κ. Καπερνάρο. Προστατεύεται με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άρθρο 10, του Ευρωπαϊκού Κανόνε των Βασικών Δικαιωμάτων, άρθρο 11 κλπ. Τι πρέπει να είναι, ελεύθερη, έγκυρη και ταυτόχρονα έγκυρη Τι άλλο πρέπει να είναι, ανεξάρτητη, αληθινή, άμεση. Τι συμβαίνει, Ισχύουν όλα αυτά. Α κάνουμε μια άσκηση, να φύγουμε από τη θεωρία. Σήμερα το πρωί κατέβηκα από το ωραίο μου δωμάτιο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα στο περίπτερο, προσφυλή συνήθεια, να δω τι εφημερίδε. Ήταν πάρα πολύ λίγε πρώτα απ' όλα. Είχαμε δει ω εκπρόσωποι τη παρέα νωρίτερα την Ένωση Συντακτών. Α, στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι δεν υπάρχει καθημερινή εφημερίδα πλέον καθόλου. Υπάρχει μία εβδομαδιαία, μία free press. Αναζητούνται λοιπόν τα μέσα. Πέραν από την ελευθερία του τύπου, αναζητούνται και τα ίδια τα μέσα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ανελευθερία στην άσκηση του δημοσιογραφικού δικαιώματο, αλλά έχει να κάνει και με την ανισοκατανομή των πόρων. Και οι πόροι δεν είναι μόνο χρήματα, δεν είναι μόνο η λίστα πέτσα. Οι πόροι είναι το πώ διανέμονται οι ειδήσει, το πώ φτιάχνονται οι ειδήσει και θα έρθουμε σε αυτό αργότερα. Η άσκηση λοιπόν τι έλεγε. Θα σα την κάνω πολύ απλή. Θα σα διαβάσω πρωτοσέλιδα. Και χωρί να σα ρωτήσω, θα σκεφτείτε μόνοι σα αν αυτό το πρωτοσέλιδα των mainstream εφημερίδων τη χώρα είναι fake news ή όχι. Ενεργειακό κόμβο η Ελλάδα. Ενεργειακά αυτοτελεί η Ελλάδα. Ελεύθερο τύπο. Φθηνά τιμολόγια για όλου. Για 7,5 εκατομμύρια καταναλωτέ. Αναφέρεται στα τιμολόγια τη ΔΕΗ. Ε, ποια είναι η ημερομηνία σήμερα, 4 Μαου. Δεν ξέρω ποιοι έχετε πληρώσει και ποιοι δεν έχετε πληρώσει λογαριασμό. Αλλά δεν ξέρω αυτό το πρωτοσέλιδο αν ανήκει στην κατηγορία των fake news ή όχι. Και μάλιστα λέει με τιμέ 2020. Προχωρώ στην τρίτη εφημερίδα, την έγκριτη, όπω συνηθίζουμε να λέμε καθημερινή, το έχει κερδίσει από την εποχή τη Ελένης Βλάχου. Όπως ο Ποσάλ ο φίλο μα ο Ευρωπαίο, λέει Η Τουρκία θα ευθυγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ουκρανικό. Δεν διευκρινίζει το θα, πότε θα είναι. Οι δύο εφημερίδε τη αριστερά, η Αυγή και η εφημερίδα των συντακτών, μιλάνε για τα προβλήματα της έλλειψης ελευθερίας στον τύπο. Είναι αριστερό πρόβλημα η ελευθερία στον τύπο. Είναι δικαίωμα της αριστεράς, είναι θέμα των υπερδιοκαιωματιστών. Εγώ σπούδασα σε αγγλικά και αμερικάνικα πανεπιστήμια, θεωρεί το μείζον θέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς ανήκουμε στι κάτω χώρες, ενώντα όχι την Ολλανδία και το Βέλγιο, που είναι πάνω στην ελευθεροτυπία, αλλά στις κάτω χώρες της λίστας. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ποιοι είναι πάνω είναι αυτέ ακριβώ οι χώρε. Είναι οι σκανδιναβικέ χώρε που είναι και πρότυπα δημοκρατία και κοινωνικού κράτου. Αυτά θα μα τα πει αργότερα και ο Σάβα και ο Νίκο και ο Πάνο και ο Θανάση. Είναι πρότυπα ανάπτυξη. Είναι τυχαία αυτή η διασύνδεση. Ότι όπου υπάρχει ελευθερία του τύπου, υπάρχει πολύ ψηλό κοινωνικό κράτο, πολύ ψηλή οικονομική ανάπτυξη. Δεν ξέρω. Αυτό όμω που ξέρω και κοιτάζω ξανά τι σημειώσει μου είναι ότι πέρα από τη θεωρία, εμείς όλοι εδώ και στο πάνελ και οι φίλοι που είναι κάτω προσπαθήσαμε να κάνουμε πράξη τη θεωρία και το πληρώσαμε.